Έναν σπουδαίο καλεσμένο, τον προσφάτως τιμηθέντα με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, καθηγητή Ζεράρ Μουρού, είχε σήμερα το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Ο κορυφαίος επιστήμονας πραγματοποίησε ομιλία στην οποία επικεντρώθηκε στο λέιζερ ακραίου φωτός και τις εφαρμογές του στην επιστήμη και την κοινωνία. Εφαρμογές στην ιατρική. Ένα παράδειγμα είναι ότι με αυτή την τεχνική που αναπτύξαμε και επομένως τα πολύ ισχυρά λέιζερ, μπορούμε να παράξουμε ενεργητικά πρωτόνια, σωματίδια, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν παραδείγματος χάρη για θεραπεία καρκίνου, αδρονική θεραπεία. Μία άλλη εφαρμογή που είναι, έχει σχέση με την κοινωνία είναι η διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων. Ο νομπελίστας καθηγητής μίλησε με θέρμη για τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει φτάσει το ΙΤΕ σε πολύ υψηλά επίπεδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι έχουμε συνεργασία με τέτοια κέντρα αριστείας στο εξωτερικό και με τέτοιους κορυφαίους ερευνητές. Όπως τόνισε ο Νεκτάριος Σταβερναράκης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του έδινε έμφαση στην εξέλιξη και εφαρμογή των συστημάτων λέιζερ. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ είναι συντονιστής μιας εθνικής υποδομής που αφορά τη χρήση ακτίνων λέιζερ και τεχνολογίας λέιζερ στην πολιτιστική κληρονομιά. Και όχι μόνο. Συμμετέχουμε και δημιουργούμε γραμμή, πειραματική γραμμή σε ένα facility, σε μια υποδομή στην Ουγγαρία που λέγεται ELI, Extreme Light Infrastructure, που μάλιστα και το όνομα είναι αυτό που το βάφτισε ο Μουρού. Ο κορυφαίος επιστήμονας μίλησε για την ευθύνη που κουβαλά απέναντι στον κόσμο που τον παρακολουθεί από τη στιγμή που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Από τη στιγμή που παίρνεις το βραβείο Νόμπελ, έχεις μια ενισχυμένη ευθύνη απέναντι στον κόσμο, διότι οτιδήποτε πεις, ο κόσμος το παίρνει πολύ σοβαρά και πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αυτά που λες είναι σωστά.